μακάρι να γινόντουσαν συνέχεια. Όλος ο κόσμος περνάει καλά, διασκεδάζει, βλέπει και τα ρούχα που πολλές φορές λόγω της οικονομικής κρίσης δεν περνάει καν από τα μαγαζιά. Ο κόσμος εδώ έρχεται να μας βλέπει, εμείς κάνουμε, διασκεδάζουμε, περνάμε καλά και ο χορός είναι τρόπος ζωής, τρόπος έκφρασης. Σίγουρα ναι, σίγουρα ναι. Είναι πολύ ωραίο για διαφήμιση, για προβολή και ιδιαίτερα όταν υπάρχουν μαγαζιά με τόσο δυνατά προϊόντα όπως είναι το εξ αρχής. Τέτοιες κινήσεις εν ώψη της οικονομικής κρίσης χρειάζονται για να δείχνουν ότι δεν είναι ανάγκη να γίνονται πάντα περικοπές. Καταρχάς ο κόσμος ήταν υπέροχος. Γενικώς ο κόσμος της Χαλκίδας είναι πολύ υπέροχος. Οι κοπέλες από μόνες τους είναι πάρα πολύ όμορφα κορίτσια και εγώ έβαλα το χεράκι μου για να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα. Ήταν πάρα πολύ ωραία η εκδήλωση και είναι κάτι που πρέπει να γίνεται συχνά γιατί ο κόσμος είχε κέφι και από ό,τι βλέπω ο κόσμος αγοράζει με κέφι. Με μουσική, με ένα ποτό. Καταρχήν είδα πάρα πολλούς φίλους, πάρα πολλούς γνωστούς και ήταν πάρα πολύ ωραία. Τα δε ρούχα, απίστευτα, τα θέλω όλα. Για πάρε με την κάμερα λίγο γύρω-γύρω να δουν τι ωραία ρούχα που έχει. Και μετά εμένα να τα δοκιμάζω βεβαίως. Πρέπει να τους ευχαριστήσω γιατί χωρίς τα παιδιά δεν θα μπορούσαμε τίποτα να παρουσιάσουμε σήμερα. Για να κάνεις ένα event δεν χρειάζονται πάντα πάρα πολλά χρήματα. Εμείς στη συνέχεια και άλλων εκδηλώσεων που έχουμε κάνει για το μαγαζί κάναμε άλλη μια προσπάθεια να ανεβάσουμε την ψυχολογία του κόσμου και να δώσουμε λίγο ζωντάνια στην αγορά μέσα από αυτό το σημερινό event. Ήταν μια συνεργασία με τη σχολή της Γιουλίνας Δασκαλοπούλου. Παρουσιάσαμε κομμάτια από τη συλλογή της Ιωάννας Κουρμπέλα, μια καταπληκτική Ελληνίδα σχεδιάστρια. Τα παρουσιάσαμε με ένα χορευτικό σόου και άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο. Δημιουργήσαμε κέφι, διάθεση και πιστεύω ότι όλα αυτά δίνουν ένα μήνυμα αισιοδοξία στην αγορά.